Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Στο σημερινό επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία προσέγγιση στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Νομίζω ότι είναι μία συνέντευξη που έχει παρακολουθήσει αρκετός κόσμος και έχει βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πάμε εδώ μέσω της Ελεύθερης Πένας να πούμε και εμείς κάποια πράγματα και να δούμε ορισμένα αποσπάσματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά. Καταρχήν, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα του εμβολιασμού μεταξύ άλλων και είπε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα κάνουμε ένα εμβόλιο μια φορά το χρόνο από ό,τι είπε ο ίδιος στη συγκεκριμένη συνέντευξη, αλλά δεν μας διευκρίνησε τίποτα για το πώς θα γίνεται αυτή η διαδικασία. Θα είναι ακριβώς όπως με τα άλλα εμβόλια, όποιος θέλει δηλαδή και όποιος νιώθει την ανάγκη κάθε χρόνο να πηγαίνει να το κάνει, ή θα υποχρεώνεται να κάνει αυτό το εμβόλιο για να μπορεί να μπει σε συγκεκριμένους χώρους και να κυκλοφορεί ελεύθερα, εν πάση περιπτώσει όπως συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι για το οποίο δεν τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αν και έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσει και φυσικά δεν ερωτήθηκε καθόλου από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το συγκεκριμένο θέμα. Πάνω εκεί ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της μάσκας και είπε ότι ήρθε τελικά για να μείνει για πάντα, λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ενώ θυμίζω πριν από κάποιους μήνες, όταν έλεγε πως η μάσκα είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο, το θυμίζω το έλεγε χαρακτηριστικά, που σημαίνει βέβαια ότι θα έφευγε μετά το εμβόλιο, από εκεί έχουμε φτάσει στο ότι ήρθε να μείνει για πάντα, λέγοντας ότι αυτό συμβαίνει και σε χώρες της Ανατολής. Και αυτό εμένα προσωπικά μου έκανε αλγινή εντύπωση, διότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπαίναμε σε διαδικασία να συγκριθούμε με χώρες της Ανατολής, διότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, στο δυτικό ξεκάθαρα πολιτισμό, όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Η εκτίμηση των ειδικών είναι ότι κάποια στιγμή, ίσως το πιο πιθανό σενάριο είναι με την επικράτηση της μετάλλαξης όμικρον, η πανδημία να γίνει ενδημία. Να γίνει δηλαδή κάτι σαν τη γρήπη, θα είναι μαζί μας, θα μάθουμε να ζούμε με αυτήν και είναι πολύ πιθανό να πρέπει να εμβολιαζόμαστε όπως εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη. Ετήσια. Και κατά του COVID ετήσια. Επίσης πιστεύω ότι κάποιες συνήθειες της πανδημίας θα μας συνοδεύουν για πάντα. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι κάποιος θα ξαναπάει σε νοσοκομείο χωρίς να φοράει μάσκα. Πιστεύω ότι και τον επόμενο χειμώνα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ανατολής, πολλοί συμπολίτες μας θα επιλέξουν να φοράνε μάσκα για να προστατευτούν όχι μόνο από τον COVID, αλλά από τη γρήπη από ή από το απλό κρύωμα. Η μάσκα πια μπήκε στη ζωή μας και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μία από τις θετικές παρακαταθήκες ως προς τη δημόσια υγεία για το μέλλον. Θα έχουμε πάντα αναπνευστικές λοιμώξεις, δεν πρόκειται να εκλείψουν. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Σωτήρη Τσιόδρα μετά από τη σχετική ερώτηση που του έκανε. Και πάνω εκεί είπε μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά έχει αποστασιοποιηθεί από τα τηλεοπτικά κάδρα, να το πω έτσι, διότι ήθελε μεταξύ άλλων να προστατεύσει την επιστημονική του ακεραιότητα. Και αν το αναλύσει κάποιος τώρα εδώ, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το σημείο, θα αναρωτηθεί τι σημαίνει άραγε επιστημονική ακεραιότητα. Μήπως ο ίδιος όλο αυτό το διάστημα, όσο ήταν περισσότερο δηλαδή στα πράγματα και σε πρώτο πλάνο, αναγκάστηκε να πει κάποια πράγματα για τα οποία δεν ήταν απόλυτα σίγουρος. Άρα αυτό μπορούμε να πούμε ότι προσέβαλε την επιστημονική του ακεραιότητα και αν συνέχιζε να το κάνει θα συνέβαινε περισσότερο. Λέω τώρα εγώ μια ερώτηση που νομίζω ότι απηχεί σε αρκετούς Έλληνες που παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη φράση του Πρωθυπουργού. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα της ψυχικής ηρεμίας. Ο Σωτήρης Τσιόδρας όμως δεν είναι ένας άνθρωπος καινούριος που μπήκε τώρα στο συγκεκριμένο πόστο. Έχει πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα όπως όλοι θυμόμαστε ήταν στην ίδια θέση και στην προηγούμενη πανδημία με τον Ι1Ν1 που δεν εξελίχθηκε εν πάση περιπτώσει όπως ο κορονοϊός. Ήταν δίπλα στον Αβραμόπουλο, ο άνθρωπος που είχε ανακοινώσει για την συγκεκριμένη πανδημία. Οπότε αυτά θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας τα έχει φάει με το κουτάλι, έχει ξαναδεχθεί η κριτική, ξέρει τι σημαίνει η συγκεκριμένη θέση. Μήπως λοιπόν αυτό το ψυχική ηρεμία, λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι και βάζω ένα προβληματισμό, σχετίζεται με την κρίση συνείδησης που μπορεί να έχει. Παράδειγμα, θυμίζω
ότι οι μάσκες στην αρχή μας έλεγε ο Σωτήρης Τσιόδρας ότι δεν χρειαζόντουσαν. Και μάλιστα αυτό το έλεγε σε μια περίοδο που δεν ήταν ίσως τόσες πολλές στην αγορά κτλ. Όταν βρέθηκε ο τρόπος να γίνουν πολλές στην αγορά, από εκεί που δεν χρειαζόντουσαν, φτάσαμε σε σημείο να μας λένε ότι χρειάζονται ακόμα και δύο μάσκες. Για σκεφτείτε το λίγο και εσείς πάνω στους προβληματισμούς τους οποίους θέτω, οι οποίοι νομίζω ότι κουμπώνουν πάνω στα λεγόμενα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Έτσι, από μια άλλη, αν θέλετε, οπτική γωνία. Πάμε να δούμε το απόσπασμα αυτό που αναφέρεται στον Σωτήρη Τσιόδρα. Η σχέση με τον Σωτήρη Τσιόδρα είναι εξαιρετική. Καταρχάς, εξακολουθούμε να έχουμε ενημερώσεις τρεις φορές την εβδομάδα, στις οποίες πάντα συμμετέχει. Τον συμβουλεύομαι και προσωπικά όταν έχω πιο ειδικές απορίες όμως. Γιατί έκανε πίσω από τις τηλεοπτικές Γιατί δέχτηκε ένα μπαράζ χυδαίων επιθέσεων, στοχοποιήθηκε και πολιτικά, στοχοποιήθηκε και από την αντιπολίτευση και ο ίδιος έκρινε ότι για να προστατεύσει και την επιστημονική του ακαιρεότητα, αλλά πιστεύω και την ψυχική του ηρεμία, διότι δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι, πόσο μάλλον όταν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να υποστούν τη βάσανο της δολοφονίας χαρακτήρων, διότι αυτό έγινε και με τον κύριο Τσιόδρα, να κάνει ένα βήμα πίσω και σίγουρα έλειπε η φωνή του από την ενημέρωση. Για το θέμα με τους ειδικούς, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενοχλημένος και δυσαρεστημένος προφανώς από το γεγονός ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα βγαίνουν αρκετοί ειδικοί, εκφράζοντας όμως διαφορετικές απόψεις, πολλές φορές ακόμα και στην ίδια την εκπομπή. Πρόσφατα είχαμε και ένα ρεπορτάζ στην Ελεύθερη Πένα, όπου στην ίδια εκπομπή είχαμε την άποψη του Σαριγιάννη και του Παυλάκη. Δύο συστημικοί, επιτρέψτε μου να πω, ειδικοί, ωστόσο εξέφρασαν διαφορετική άποψη όσον αφορά την Όμικρον. Είναι κάτι το οποίο ενοχλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθεί μονόπλευρα να στηρίξει το αφήγημα το δικό του όσον αφορά τον κορονοϊό και μάλιστα έχοντας συγκεκριμένο τρόπο και ακρογωνιαίο λίθο, θα έλεγα, τους ειδικούς, οι οποίοι όμως πλέον ειδικοί βγαίνουν και λέει ο καθένας τα δικά τους. Έχουμε διαφορετικές απόψεις και στο κάτω-κάτω, κυρίες και κύριοι, αυτό σημαίνει επιστήμη. Έτσι βρίσκεται άκρη, έτσι προχωράμε μπροστά όταν ακούγονται διαφορετικές απόψεις και βγαίνει ένα συμπέρασμα από όλες αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις. Αυτό είναι το σημαντικό, όμως αυτό δεν εξυπηρετεί σε τίποτα ξεκάθαρα το συγκεκριμένο αφήγημα της κυβέρνησης, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει μια μονόπλευρη αντιμετώπιση απέναντι σε ένα πολυδιάστατο πρόβλημα. Δεν μπορούμε προφανώς ως κυβέρνηση να ελέγχουμε ποιους ειδικούς καλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πράγματι νομίζω ότι χτίστηκαν τηλεοπτικές καριέρες πάνω στην πανδημία από σοβαρούς ανθρώπους. Δεν θέλω να αμφισβητήσω την επιστημονική εγκυρότητα, πλην όμως οι οποίοι δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους. Γιατί αυτή δυστυχώς είναι η φύση της επιστήμης, πόσο μάλλον όταν αντιμετωπίζουμε έναν άγνωστο εχθρό, ο οποίος μεταλλάσσεται συνέχεια. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε πολλά άλλα θέματα, και στις εκλογές και στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου και απάντησε, όπως όλοι ξέρετε φαντάζομαι ήδη, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Κατά την προσωπική μου άποψη, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι πείθονται από αυτή την τοποθέτηση, διότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Μπορεί να πει κάποιος ότι μισιούνται οι δύο αυτοί, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα εννοώ. Και μπορεί να ισχύει όντως πραγματικά να μισιούνται, αλλά μπροστά στην εξουσία νομίζω ότι τα μίση βγαίνουν εκτός, πηγαίνουν περίπατο, δεν ισχύουν. Και φυσικά έχουμε και ιστορικά παραδείγματα. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τη μεγάλη κόντρα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, πολύ μεγάλη κόντρα για πολλά χρόνια, που όμως κάποια στιγμή, όταν ένιωσαν και οι δύο ότι χάνουν την εξουσία, βρήκαν τη χρυσή τομή για να συγκυβερνήσουν, να συνεργαστούν, εν πάση περιπτώσει. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το απόσπασμα. Έχω πει πολλές φορές ότι με το ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζει άβυσος. Άβυσος πολιτική, άβυσος πολιτιστική, άβυσος αξιακή, σύμφωνα με τη δικιά μου εκτίμηση πάντα. Έχω επίσης δημόσια δηλώσει ότι είμαι υπέρ των σταθερών
κυβερνήσεων που εξασφαλίζει το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Θεωρώ απολύτως λογικό και δικαιολογημένο ένα κόμμα, αν πάρει 38%, έχει μια ισχυρή λαϊκή νομοποίηση, να μπορεί να κυβερνά μόνο του. Και πιστεύω, εκλογές, και πιστεύω, αφήστε, θα έρθω, θα απαντήσω πλήρως στο ερώτημά σας. Και πιστεύω ότι αυτοί οι 30 μήνες που κυβερνάμε απέδειξαν ότι αυτή η κυβέρνηση, που μπορεί να είναι μονοκομματική, αλλά είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει ενσωματώσει και πολλά στελέχη τα οποία δεν προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία, από την παραδοσιακή κομματιακή μήτρα. Είναι μια ευρεία κυβέρνηση ως προς τα χαρακτηριστικά της. Έχετε ικανές δόσεις ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Είμαστε μια κυβέρνηση που προτάσουμε την αποτελεσματικότητα. Αυτές οι κυβερνήσεις, ειδικά σε περίοδους κρίσης, είναι πιο κατάλληλες.